κάποια ζητήματα τα οποία θέλουμε να μάθουμε και βέβαια έρχεται να επιβεβαιώσει κάποια πράγματα που ακούγαμε, κάποιους ψιθύρους, κάποια ερωτηματικά, κάποια σκοτεινά σημεία και γκρίζα. Για πέστε μου λίγο για την έκθεση αυτή του Γενικού Ελεκτή. Λοιπόν, κύριε Δημητρόπουλε, όπως είχαμε πει και μετά από που έχασε την άδεια η συνεργατική κεντρική κυπριακή μετά τράπεζα να ασκεί τραπεζικές δραστηριότητες, είχαμε αποφασίσει να κάνουμε κάποιους ελέγχους. Ένας από αυτούς τους ελέγχους, όπως προέκυψε μετά από κάποια ειδική έρευνα που είχαμε κάνει, αν θυμάστε, σε σχέση με τα φορολογικά, με τη φορολογική ενημερότητα, αν θέλετε, κάποιων πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων που είχαν διατελέσει Πρόεδροι της Δημοκρατίας, Υπουργοί και Βουλευτές σε οποιαδήποτε περίοδο μετά το 2008 ήταν και αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, είχαμε καταλήξει με 161, με συγχωρείτε, άτομα που είχαμε κάνει ένα έλεγχο για τα φορολογικά τους. Για, τότε, για τα 161 άτομα ήταν ο έλεγχος. Πολιτικά εκτεθειμένα λοιπόν, πρόσωπα, μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα 161 που είχαμε κάνει, με συγχωρείτε, τον έλεγχο της φορολογικής τους θέσης, είχαμε αποφασίσει ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύνολο και για να ελέγξουμε κατά πόσον οι ΚΕΔΙΠΕΣ ως ελεγχόμενός μας, είναι οι ΚΕΔΙΠΕΣ και όχι το κάθε ένα πολιτικός εκτεθειμένο πρόσωπο, έχει εφαρμόσει ορθά τις διαδικασίες και ενδέχεται ή δεν ενδέχεται να απολέσει έσοδα το κράτος από το χειρισμό αυτών των περιπτώσεων. Έχουν επιλεγεί τα ΠΕΠ ακριβώς διότι θεωρούμε ότι είναι άτομα έτσι με κάποια σημασία, δεν είναι ο τυχόν αλφα δανειολήπτης, έχουν ρόλο και λόγο να παίξουν στις αποφάσεις. Ναι. Που νομοθετούν ενδεχομένως. Και έχουμε εντοπίσει ακριβώς τα νούμερα είναι ότι εκτός από τα 161 πρόσωπα έχουμε ελέγξει επίσης και 783 στενούς συγγενείς τους. Έχουμε ελέγξει επίσης και 49 νομικές οντότητες, εταιρείες που έχουν συνδεθεί από την ΚΕΔΙΠΕΣ με αυτά τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα και έχουμε εντοπίσει ότι από τους 161, οι 49 δεν είχαν κανένα δάνειο. Μάλιστα. Οι 60 είχαν δάνεια τα οποία εξυπηρετούνταν και 52 είχαν δάνεια τα οποία έστω και σε μία χρονική στιγμή δεν ήταν εξυπηρετούμενα. Ναι. Από αυτούς τους 52 τώρα, αν θες να με ρωτήσεις κάτι και επανέχω. Ναι, να ρωτήσω, ναι. Για να καταλάβει και ο κόσμος, ξέρεις, καμιά φορά εμείς χανόμαστε και στους αριθμούς, όσοι δεν γνωρίζουμε κιόλας. Η ουσία ναι. Είναι η έρευνα μέσα καταδεικνύει, γιατί εδώ είναι το ζουμί της ιστορίας και η παρανομία. Καταδεικνύει ότι είχαμε σκανδαλώδη δάνεια σε πολιτικούς και είχαμε και διαγραφές δανείων εκατομμυρίων ευρώ. Στη δεύτερη ερώτηση θα απαντήσω ναι. Στην πρώτη θα σας πω το εξής, αγαπητέ κύριε Δημητρόπουλε. Το να καταλήξουμε πέραν πάσης αμφιβολίας, ναι, με τεκμήρια, με ελεγκτικά τεκμήρια, ότι υπήρχε ευνοϊκή μεταχείριση κάποιου ΠΕΠ επειδή ήταν ΠΕΠ, αυτό δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε? Διότι θα έπρεπε να ελεγχθούν και πολλές άλλες περιπτώσεις οι οποίες είχαν περίπου τα ίδια οικονομικά δεδομένα. Οπότε, τι κάναμε? Έχουμε απλά βγάλει μία φωτογραφία της κατάστασης. Ναι. Και έχουμε βρει ότι για τα 25 ΠΕΠ που είχαν αναδιάρθρωση, οι 17 από τους 25 είναι μέσα στην έκθεση και για τους 17 έχουμε εντοπίσει 4,2 εκατομμύρια ευρώ διαγραφές, 3 εκατομμύρια ευρώ υπόλοιπα προς διαγραφή υπό προϋποθέσεις, είναι αυτά τα λεγόμενα παρκαρίσματα δανείων, τα parked loans. Τα γνωστά παρκαρίσματα έχουμε δανείων. Τα Παναγία μου, Παναγία μου. Και έχουμε εντοπίσει επίσης και 4,9 εκατομμύρια ευρώ ανταλλαγές ακινήτων έναντι του χρέους. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι 5 περιπτώσεις
που δεν έχουν διευθετηθεί τα δάνειά τους, αγαπητέ Ανδρέα, ναι, έχουμε δει ότι έχουν κριθεί από την ΚΕΔΙΠΕΣ ως μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες. Και για αρκετούς, αν όχι για όλους από αυτούς, έχουν ληφθεί νομικά μέτρα. Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε κάνει και αίτηση να ενταχθεί στο σχέδιο εστία. Ναι. Τώρα, αγαπητέ μου Μάρη, πώς εξηγείς το γεγονός, για παράδειγμα, σε ένα δάνειο ενός εκατομμυρίου, ο φιλέτης να είναι συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 21.000 ευρώ, ο άλλος ο φιλέτης να είναι άνεργος ή χωρίς εισοδήματα. Πώς γίνεται, πώς μπορεί να δικαιολογηθεί όλο αυτό? Πολύ προφανώς σωστά. Υπάρχει παρανομία. Δεν θέλει και παπά να μας το πει? Ναι, την οποία παρανομία πρέπει να πούμε, αγαπητέ Ανδρέα, δεν την βλέπει η ελεγκτική υπηρεσία, ενώ δεν είναι δικαστήριο η ελεγκτική υπηρεσία. Απλώς αναδεικνύουμε αυτό το θέμα και όποιος θέλει και πιστεύει ότι η έκθεση μας αυτή μπορεί να τύχει μίας επεξεργασίας περισσότερης, τότε μπορεί να εντρυφήσει περισσότερο σε αυτή και να λάβει κάποια στοιχεία, ώστε να στοιχειοθετήσει ή να ξεκινήσει να στοιχειοθετεί μία ή οδήποτε είτε ποινική έρευνα είτε αστική έρευνα. Ναι. Αυτό που αναμένουμε και μαζί με εμάς και όλος ο κόσμος είναι τις πράξεις της νομικής υπηρεσίας σε ό,τι αφορά γενικότερα στο θέμα του συνεργατισμού, σε ό,τι αφορά σε ποινικές ή αστικές ευθύνες, όπως αυτές καταγράφονται στο πόρισμα της Επιτροπής. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι μετά από τα ευρήματα αυτά της έκθεσης, η ΚΕΔΙΠΕΣ βγαίνει και λέει ότι δεν έχουν εντοπιστεί, λέει, καμία περίπτωση δεν εντοπίστηκε με ρυθμίσεις που να συνιστούν προνομιακή ή ευνοϊκή μεταχείριση. Εντάξει, το έχω πει ότι για να στοιχειοθετηθεί ευνοϊκή μεταχείριση, καταρχάς εμείς κάναμε μια δειγματοληψία. Έχουμε συνεισφέρει, πιστεύουμε, στη διαφάνεια, και γιατί ποτέ ξανά οι πολίτες της χώρας μας δεν είχαν την ευκαιρία να δουν με τόση λεπτομέρεια, πρέπει να πω, το τι είχε γίνει σε ό,τι αφορά δόσεις, λύσεις αναδιάρθρωσης, επιτόκια που αλλάζουν κτλ. Δεν γνωρίζω την προσέγγιση της ΚΕΔΙΠΕΣ, μάλλον τη γνωρίζουμε έτσι ακριβώς όπως καταγράφεται. Όντως αυτό το πράγμα μας έχει πει, και η θεραπεία για αυτό, αγαπητέ κύριε Δημητρόπουλε, είναι ακριβώς η διαφάνεια. Τα βγάζουμε όλα στο φως και για να μπορεί ο κόσμος να συγκρίνει και σωστό, να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Σωστό, και εύχομαι να μην έχει την τύχη. Μπορεί. Εύχομαι, αγαπητέ κάποιος... Μάρη, να μην έχει την τύχη της 800 σελίδες, αν δεν κάνω λάθος, του ευρήματος, του πορίσματος Αρέστη, που πήγε στον κάλαθο να χρήσει. 800 σελίδες. Πρέπει να πούμε, αγαπητέ Ανδρέα, το εξής, ότι το γεγονός ότι η ελεγκτική υπηρεσία δεν κατάφερε εντός εισαγωγικών να στοιχειοθετήσει ευνοϊκή μεταχείριση, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε. Μπορεί να υπήρχε και απλά να μην την καταγράψαμε. Έτσι, σωστό. Γιατί μπορεί να μην... Εμείς, για να είμαστε σωστοί και έντιμοι και νόμιμοι για την υπηρεσία μας, θα πρέπει τα ευρήματα και τα συμπεράσματά μας να έχουν τεκμήρια από πίσω, πάνω στο χαρτί. Άρα γι' αυτό τον λόγο ναι, έχει γίνει αυτό, χωρίς αυτό να σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι ενδεχομένως και να υπήρξε μια ευνοϊκή μεταχείριση κάποιων. Εντάξει, τώρα βέβαια όμως, η διαφάνεια είναι η θεραπεία. Σωστό, η διαφάνεια θεραπεία. Ακόμα και στην Κύπρο ισχύει αυτό. Πες μου κάτι άλλο, επειδή δεν είναι φαίνεται πολύ μεγάλη και πονεμένη ιστορία ο συνεργατισμός. Να ήταν μόνο αυτό, πάει στο καλό. Θα βρούμε άκρη. Είναι και συμφωνία μπαζινερά και είναι και, αν θέλει, και καραμπινάτη παρανομία και η ιστορία αυτή με την συνεργασία, με τη συμφωνία Αλταμίρα με συνεργατισμό. Και εδώ είναι η ιστορία μεγάλη. Να θυμίσουμε, αγαπητέ κύριε Δημητρόπουλε, ότι οι ηθήνοντες που θα έπρεπε να διαπραγματευτούν με διάφορες εταιρείες ροκάνιζαν τον χρόνο διαπραγματευόμενοι μόνο με μία. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι, αναγκαστήκαμε να συμφωνήσουμε με την συγκεκριμένη εταιρεία, που φυσικά εκείνη τη στιγμή αυτό έπρεπε να κάνουν. Το θέμα είναι να μην φτάναμε σε εκείνο το χρονικό σημείο με το πιστόλι στον κρόταφο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε
θυμίζουμε, ένα χαρτοφυλάκιο ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ να το δίνουμε σε ένα μόνο προσφοροδότη. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και παγκόσμια, αυτό δεν είναι σκανδαλώδες, αυτό μπορεί να είναι και παγκόσμια δεν ανακάλυψη, δηλαδή δεν συζητάμε. Μια ερώτηση. Ποιος έχει ετοιμάσει τη συμφωνία μεταξύ συνεργατισμού και Αλταμίρα? Αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον, αγαπητέ Ανδρέα. Όπως έχει προκύψει στην Επιτροπή Ελέγχου, τη συμφωνία αυτή την ετοίμασε ο δικηγόρος της Αλταμίρα. Ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σκανδαλώδες, γιατί γνωρίζουμε, έχουμε τεράστια εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις και ειδικά ο Γενικός Ελεγκτής έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Λέμε ότι αυτές οι συμβάσεις πρέπει να ετοιμαστούν από το κράτος. Και έχει μεγάλη σημασία το ποιος ετοιμάζει το πρώτο κείμενο πάνω στο οποίο θα γίνουν ενδεχομένως συζητήσεις. Γιατί αυτός που θα ετοιμάσει το πρώτο κείμενο είναι και αυτός που έχει το πάνω χέρι σε οτιδήποτε θα ζητήσει ο άλλος να αλλάξει και ούτω καθεξής. Έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον, αγαπητέ Ανδρέα, να σας αναφέρω ότι ο υπεύθυνος του συνεργατισμού, ο οποίος διαπραγματευόταν με την Αλταμίρα, όταν έγινε υπογραφή με την Αλταμίρα, υπέγραψε εκ μέρους της Αλταμίρα. Μάλιστα. Το αναφέρει και στο απόρισμά του ο κύριος Αρέστη. Ακριβώς. Έτσι. Ωραία πράγματα. Είναι, ξέρεις το ωραίο ποιο είναι της ιστορίας. Δηλαδή, για κλαίμε τώρα με αυτά. Ότι απλώς ο κόσμος που μας παρακολουθεί τώρα, που είναι βασανισμένος με δάνεια, που τον κυνηγάνε οι τράπεζες, που του παίρνουν το σπίτι, που ένα σωρό πράγματα, σου λέει κάτσε ρε παιδί μου, εμείς που ζούμε σε άλλο πλανήτη, σε άλλη χώρα. Αυτά είναι τα δυστυχώς. Πες μου κάτι άλλο, κάτι τελευταίο αγαπητέ μου Μαρία. Επειδή κάνει κατά καιρούς διάφορες εκθέσεις η Ελληνική Υπηρεσία, παρακολούθησε, διάβασα μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Νουρίς, ο Υπουργός Εσωτερικών, στο Reporter. Και σε ένα κομμάτι συνέντευξη λέει ότι όσον αφορά τις εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή, ότι είναι λέει πολιτικά κατευθυνόμενες οι αναφορές του. Ότι έχει κίνητρο πολιτικό δηλαδή. Δεν γνωρίζουμε, γιατί έχουμε δει και εμείς αυτή τη συνέντευξη στο Reporter, κύριε Δημητρόπουλε. Μιλάει συγκεκριμένα και για τις πολιτογραφήσεις. Για τη Μαρίνα της Αγίας Νάπας, ναι. Μάλιστα. Μπορεί να μην το έχουμε εξηγήσει σωστά και να μην έχουμε γίνει κατανοητοί. Οι 8 πολιτογραφήσεις που έγιναν ήταν κατά παράβαση των κριτηρίων. Μάλιστα οι 5 ήταν και παράνομες. Και στις 5 ο κύριος Νουρίς ή το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που τις είχε εγκρίνει. Να το πούμε αλλιώς, πώς αλλιώς μπορεί να λεχθεί. Μάλιστα. Ήταν παράνομες. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε τι πολιτικός φακός μπορεί να μπει, αγαπητέ Ανδρέα, για να μετατρέψει μια παρανομία σε μια νόμιμη πράξη. Να το πούμε ξανά και να το καταλάβουν όλοι. Αυτές οι 5 πολιτογραφήσεις ήταν παράνομες. Τώρα αυτό, αν έχει πολιτική χρειά, δεν μπορώ να το πω εγώ. Λοιπόν, αγαπητέ μου Μάρη, πρέπει να γίνουμε όλοι παράνομοι για να επιβιώσουμε τελικά σε αυτόν τον τόπο. Φαίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και να σε πάντα καλά. Λοιπόν, τώρα, φίλες και